Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Νέα ανταλλάγματα ζητάει ο Ερντογάν από την ελληνική κυβέρνηση για να δεχθεί την επαναλειτουργία της ιστορικής σχολής της Χάλκης. Τώρα βάζει στο παιχνίδι το πάλι ποτέ σύμβολο της τουρκοκρατίας Φετιχέ Τζαμί στην Πλάκα, ενώ ζητά να υψωθούν και μιναρέδες. Ruhban okulunu istiyorsunuz. Ben de size diyorum ki bizim gelin Fethiye Camii'ni açalım. Ο Ταγίπ Ερντογάν ως αντάλλαγμα για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής στη Χάλκη ζητά να γίνει λατρευτικός χώρος των μουσουλμάνων της Αττικής το Φετιχέ Τζαμί, το τζαμί του Πορθητή. Και αυτό γιατί το συγκεκριμένο τέμενος έχει καθαρά οθωμανικές καταβολές, καθώς χτίστηκε από τον Ομάρ μετά την κατάκτηση της Αθήνας. Ο πρόεδρος Ερντογάν επιθυμεί να αποδιγετήσει και να ηγείται όλων των τουρκόφωνων ανά τον κόσμο, που είναι πάνω από 400 εκατομμύρια και φτάνουν μέχρι την περιοχή των Ουιγούρων στην Κίνα. Αλλά θέλει να αποδιγετήσει, αν θέλουμε, και όλο το Ισλάμ ανά τον κόσμο, που είναι εκατομμύρια. Και μάλιστα ουσιαστικά θέλει να αποβάλει από εκεί την πρωτοκαθεδρία που έχουν οι Άραβες. Την άνοιξη αναμένεται να είναι έτοιμο προς χρήση το τζαμί της Αθήνας που κατασκευάζεται στο Βοτανικό. Ωστόσο, ο Σουλτάνος δεν δείχνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος, αξιώνοντας μιναρέδες κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Αν γινόντουσαν σύγχρονοι νέοι μιναρέδες στο τζαμί που βλέπουμε πίσω μας, εκτός ότι θα ήταν αντιαισθητικό, θα είναι σαν να ζητούσαμε εμείς να χτιστεί πάλι το καμπαναριό της Αγίας Σοφιάς με τις 12 καμπάνες που είχε έτσι κάνει δώρο ο δόγης της Βενετίας, ο Ούρσους, στο Μιχαήλ τον πρώτο, τον Ραγκαβά ή Ραγκαβή, όπως λέμε. Είναι το πρώτο μουσουλμανικό τέμενος που ανοικοδομήθηκε πάνω σε μια τρίκλητη βασιλική βυζαντινή στην Αθήνα. Βεβαίως κάθε τζαμί έχει μιναρέ. Και όπως έχει πει ο Ερντογάν και μάλιστα έχει φυλακιστεί γι' αυτό, έλεγε ότι οι μιναρέδες είναι οι λόγχες μας, οι κουμπέδες, κουμπέ σημαίνει ο τρούλος των τζαμιών, είναι οι ασπίδες μας και οι πιστοί μας είναι οι στρατιώτες μας. Από το 1834 που η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, το Φετιχέ Τζαμί χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό αρτοπείο, ενώ σήμερα λειτουργεί ως χώρος εκθέσεων. Από τους αέριδες που ήταν τεκές, μοναστήρι, Δερβίσιδων, ακουγόταν το κάλεσμα «Γκέλ, γκέλ, νέο Λουρσανόλ, γίνε γκέλ. Καουφίρι, πουτ περέστη με Τζουσίλ Σάντα, γίνε γκέλ. Έλα, έλα, ό,τι και να είσαι. Άπιστος, σιδερολάτρης, πυρολάτρης, έλα εδώ σε εμάς. Δηλαδή, γίνε μουσουλμάνος». Οι νέες δηλώσεις του Ερντογάν προκαλούν έκπληξη, καθώς ο τελευταίος όρος του για τη Χάλκη ήταν η εκλογή μουφτίδων από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, αντί για το διορισμό τους από το ελληνικό κράτος.